Μήνυμα προς όλα τα κανάλια και τους δημοσιογράφους. Αγαπητοί δημοσιογράφοι, έχετε κάνει πάρα πολλά άσχημα πράγματα και έχετε δηλειδωρήσει πάρα πολύ τόσο εμένα όσο και τους συνεγγενές μου. Προσωπικά δεν έχω καμία προσωπική επαφή μαζί σας, ούτε ποτέ ήμουνα φίλος με κάποιους μεγαλοσχήμονες, δημοσιογράφους, καναλάρχες και όλη αυτή την κάστα σας. Αυτό όμως δεν σας δίνει το δικαίωμα να λέτε τόσο άσχημα πράγματα. Έχετε πει πάρα πολλά άσχημα πράγματα για μένα, για τους συνεγγενές μου, για τον πολιτικό μας φορέα και για όλο αυτό το τεράστιο εγχείρημα της απελευθέρωσης, το οποίο σε αυτό το εγχείρημά μας δεν είμαστε μόνο εμείς, είναι όλοι οι Έλληνες, είναι όλοι οι άνθρωποι και είστε κι εσείς. Άλλωστε δεν έχουμε δικαίωμα και δεν έχω δικαίωμα και φαίνεται παντού στα γραπτά μου, από τον Άριο Πάγο μέχρι όλα μου τα γραπτά και ό,τι έχω καταθέσει, ότι δεν μπορώ να εξαιρέσω κανέναν μέσα στην πολιτεία που συμβιώνουμε όλοι μαζί. Άλλωστε θέλω να δηλώσω ότι οι ανάγκες οι δικές μου, οι δικές μας, όλων των ανθρώπων είναι ίδιες με τις δικές σας, εκτός και αν δεν είστε άνθρωποι και είστε υπεράνθρωποι ή είστε υπεράνω των ανθρώπων. Τα προβλήματα σας τα μοιραζόμαστε μαζί, δεν έχει καμία σημασία αν ο βαθμός δυσκολίας ο δικός σας είναι 2, ο δικός μας είναι 1 ή ο άλλος είναι 5. Όμως έχουν την ίδια ταυτότητα, την ίδια μορφοποίηση όλα τα προβλήματα και αυτά που βιώνουμε. Τα παιδιά σας, είτε οι δικοί σας άνθρωποι, ζουν στον χώρο που ζούμε και εμείς, σε ένα γεωγραφικό χώρο που λέγεται Ελλάδα, βιώνουμε τα ίδια. Άρα δεν αντιλαμβάνομαι γιατί είστε τόσο εχθρικοί. Κατ' ουσίαν, όσον αφορά για την πίεση που τρώτε όλοι μαζί, ναι, μπορώ να δεχτώ ότι είστε πιεσμένοι από ένα καθεστώς, το οποίο όμως αυτό το καθεστώς αλλάζει κάθε φορά μούτρα και πρόσωπα. Εσείς ακούτε πρόσωπα και κάθε φορά μια σκιά σας δίνει την εντολή τι να κάνετε. Ήρθε ο καιρός να σκεφτείτε εσείς τι θα κάνετε και πώς θα το κάνετε. Είναι πολλά τα στοιχεία και πολλές οι αποδείξεις που μπορείτε να ξεκινήσετε από μια αρχή. Σας δηλώνω δε ότι στην Ελλήνων πολιτεία, η οποία δεν γίνεται να μην γίνει, σας εξηγώ ότι είναι τελειωμένοι όλοι. Είναι τελειωμένες οι συχνότητες. Όταν η Ελλήνων πολιτεία περάσει, οι συχνότητες και αυτοί που είχαν σταθμό στα χέρια τους για ό,τι έχουν πει θα λογοδοτήσουν σε μένα τον ίδιο. Είναι ατυχές να νομίζετε ότι ακόμα πίσω από το γυαλί έχετε ασφάλεια. Δεν υπάρχει ασφάλεια για εσάς και για κανέναν. Είναι η ώρα του ξεκαθαρίσματος και αυτό θα γίνει. Το δηλώνω σε όλους τους καθεστωτικούς και σε όλους τους μηχανισμούς. Αντιλαμβάνομαι ποιος είναι κλειδωμένος και ποιος μπορεί και ποιος δεν μπορεί. Όμως με πολύ μεγάλη ευχαρίστηση αντιλαμβάνομαι ότι μερικοί το κάνουν πρόθυμα. Σας λέω ότι στην Ελλήνων πολιτεία που είναι δίπλα δεν υπάρχει άλλος. Σας δηλώνω ότι δεν είναι το ξεκαθάρισμα θα έρθει. Δεν έχει σημασία να αργήσει 6, 1 χρόνο, 2 χρόνια, 5 μήνες. Δεν έχει σημασία. Υπάρχουν δυνατότητες να σας ανακρίνω και θα σας ανακρίνω. Έρχονται πράγματα τα οποία δεν τα γνωρίζετε, δεν σας τα λένε, είναι μια εντολή και εκτελείται εύκολα. Για ένα ψωροχιλιάρικο ή για κάποιον μισθό. Δεν είναι έτσι όμως, σκοτώνετε πολλές ζωές, έχετε εγκληματίσει κατά των Ελλήνων, κατά των πολιτών μου, κατά των αδερφών μου. Αυτοκτονούν χιλιάδες άνθρωποι, έχουν αυτοκτονήσει και συνεχίζουν και αυτοκτονούν. Υπάρχει τεράστια αλήθεια και δύναμη στα χέρια που σας τη δώσαμε εμείς. Όλη τη δύναμη που έχετε, που σήμερα εκτελείτε κόσμο, σκοτώνετε συνειδήσεις, σκοτώνετε ζωές. Προσπαθείτε να σκοτώσετε ένα τεράστιο δημιούργημα απελευθέρωσης, το οποίο είναι και δικό σας. Δεν στερήσετε εσείς τίποτα τα Παγκόσμια Ταμεία από τα 600 και από τις Ανατολίες και από όλο τον πλούτο. Δεν στερήσετε το δικαίωμα της ελεύθερης ζωής. Δεν στερήσετε από πουθενά, δεν σας στερούμε από τίποτα. Εσείς προσπαθήστε να μας στερήσετε τη δυνατότητα να ελευθερωθούμε και να ζήσουμε ως έχουμε δημιουργηθεί. Γιατί το κάνετε αυτό? Για έναν μισθό? Και για πόσο καιρό θα το κάνετε? Και πόσο θα κρατήσει και πόσα χρόνια αυτή η κολόνια? Βλέπετε και είστε, σίγουροι, γιατί εσείς το ζείτε από πρώτο χέρι, ότι όλα δίπλα σας έχουν διαλυθεί. Βλέπετε ότι το καθεστώς δεν έχει άλλη λύση μετά από την εισβολή μου, άμα το θέλετε, ότι το καθεστώς μπορεί να κάνει μόνο ένα πράγμα: να βγάζει μέτρα για να τρομάζει τους πολίτες, πιέζοντάς τους έναντι εμού. Υπάρχει κάτι πάρα πολύ δόλιο και πάρα πολύ άσχημο πάνω από τα κεφάλια σας. Γιατί συνεχίζετε και το κάνετε με τόσο άσχημο τρόπο? Νομίζετε ότι αυτό θα σας βγάλει πουθενά? Τι θα σας δώσει? Έχετε καταλάβει ότι υπάρχει ένα γυαλί που σας προστατεύει? Σε λίγο δεν θα υπάρχει αυτό. Και σας δηλώνω, δεν σας απειλώ, σας το δηλώνω, δεν θα καθαρίσει κανένας. Όποιος έχει κάτσει τόσο κόντρα απέναντί μου θα πρέπει να μου εξηγήσει τον λόγο. Έχει κάτι προηγούμενα με μένα? Έχει κάτι με την πολιτική μου, με τα γραπτά μου,
Γιατί δεν κάθεται να μιλήσει για τα γραπτά μου? Αν έχει κάτι με τα γραπτά μου ή με αυτά που έχω δηλώσει επίσημα στον Άριο Πάγο, ως φορέας πολιτικός, ως μη κυβερνητική οργάνωση απανταχού της υγείας όλων των Ελλήνων, με πρωτόκολλα υπογεγραμμένα και στον Άριο Πάγο, ας κάτσει σε μια εκπομπή, είτε μαζί μου είτε με συνέλληνές μου, να πει πού διαφωνεί και πού συμφωνεί. Είναι τόσο πολιτισμένο και τόσο ανθρώπινο. Μπορείς να διαφωνείς, μπορεί να μην κατάλαβες. Γιατί δεν κάθεσαι να αναλύεις όλα αυτά που λέω? Έχεις πρόβλημα με τις επικλήσεις? Γιατί δεν κάθεσαι να τις διαβάσεις και μην την πεις επικλήση? Ιστορία σου, αδερφέ. Διαφωνείς, να το συζητήσουμε? Δεν αντιλαμβάνομαι λοιπόν γιατί τόσο τεράστιο μίσος απέναντι, το οποίο το δείχνεται με πολύ διάκοψον τρόπο και περιμένετε μεθαύριο να έχω μεγαλοπρέπεια. Δεν θα έχω καμία. Γιατί δεν μπορώ να την έχω. Γιατί δεν μου δώσατε την άδεια να έχω μεγαλοπρέπεια σε εσάς. Κύριε Χατζηνικολάου, βγήκατε στο κανάλι σας, στον Αντένα, και μιλήσατε και είπατε τα εξής, ότι ο κύριος Σόρας έχει φάει κάθριξη 8 ετών. Ναι, καλά το είπατε, Μαρική. Γιατί δεν είπες, βρε Χατζηνικολάου μου, ότι ο κύριος Σόρας του δώσανε κάθριξη 8 ετών χωρίς δίκη? Ήταν τόσο δύσκολο να το πεις, αφού δεν δικάστηκα ο άνθρωπος. Ζήτησε ο δικηγόρος αναβολή και το δικαστήριο δίκασε χωρίς δικηγόρο. Δεν ξέρεις, βρε Χατζηνικολάου μου, ότι είναι παράνομο αυτό να δικάζεις τον κόσμο στο κακούργημα χωρίς δικηγόρο? Δεν το γνωρίζεις αυτό? Γιατί όμως δεν το πες εσύ, ότι ο κύριος Σόρας δεν δικάστηκε? Του δώσανε 8 χρόνια και στέρηση πολιτικών δικαιωμάτων και στη γυναίκα του άλλα 8, στη μάνα μικρού παιδιού και 4 παιδιών, χωρίς να είναι καν στο θέμα, απλά για να τιμωρήσουμε τον κύριο Σόρα. Γιατί δεν τα πες αυτά? Σε δυσκόλευε η γλώσσα? Δεν ήξερες να τα πεις? Απ' την άλλη όμως, Νίκο Χατζηνικολάου, είπες ότι τα γραφεία μείνανε κλειστά 6 μήνες. Καλά ρε Χατζηνικολάου, τέτοια δημοσιογραφάρα που είσαι τόσα χρόνια μέσα στο αυτό το μπουρδέλο που έχεις ανακατευθεί και έχεις λερωθεί τόσο πολύ, δεν μπορούσες να βγάλεις 9 φωτογραφία? Ένα κλεισμένο γραφείο να το δεις στον κόσμο? Πες να ρε παιδιά, τα γραφεία τα κλείνει ο άνθρωπος. Ένα, μια φωτογραφία, ότι έκλεισε γραφείο δικό μου, έβγαλες μια φωτογραφία? Αν είχε κλείσει ένα γραφείο, αυτή τη φωτογραφία που έκλεισε γραφείο δικό μου θα την είχατε κάνει φωτεινή επιγραφή στο Σύνταγμα. Και δεν έχει κλείσει κανένα. Γιατί ρε Χατζηνικολάου, δημοσιοκάφρε, λες ψέματα στον ελληνικό μου λαό για μένα? Γιατί το κάνεις? Καλά λες για μένα. Λες και σε αυτούς ψέματα τους κροϊδεύεις. Γιατί τους κροϊδεύεις, ρε Νίκο? Έχεις πρόβλημα με τον ελληνικό λαό? Έχεις πρόβλημα με την αλήθεια? Έχεις μια φωτογραφία ότι έκλεισε ένα γραφείο? Ένα ρε παιδί, να την κάνει φωτεινή επιγραφή. Ένα γραφείο. Δεν έχει κλείσει. Τότε γιατί το λες? Γιατί χειραγωγείς την κοινή γνώμη απέναντί μου? Έχεις τόσο μεγάλο πρόβλημα με μένα ή με την Ελληνοσυνέλευση? Τι σου έχει κάνει η Ελληνοσυνέλευση? Ποιον έχει πειράξει η Ελληνοσυνέλευση? Αντιθέτως, τις έχετε σπάσει τα κεφάλια, τους έχετε επιτεθεί, έχουν σπάσει να πούμε 180 γραφεία και δεν μιλάει κανένας, και κυνηγάς που θα μας βγάλει φυλακή, και εσύ είσαι μαζί τους. Ενώ εμείς είμαστε μαζί σου. Εμείς δεν έχουμε κάτι μαζί σου. Ούτε με το σταθμό έχουμε. Αλλά έτσι που το πας, θα έχουμε, ρε Νίκο. Και με σένα θα έχω, και με κάθε κεράτα που είναι απέναντί μου θα έχω. Γιατί κάθεσαι απέναντί μου? Έχεις κανένα προηγούμενο με μένα τώρα? Έχεις προηγούμενο με τους συνέλληνες, τους ξέρεις? Έχεις καταλάβει τι έχω να κάνω σε μια πατρίδα, σε μια Ελλάδα που είναι σκλαβωμένη? Και κάθεσαι εσύ απέναντι σε ένα ελληνικό λαό? Κάθεσαι απέναντι στην αλήθεια και την πυροβολή? Γιατί ρε Νίκο? Μπας και σου δείχνω δικά μου χαρτιά. Ή μπας και δεν ξέρεις να τα διαβάσεις. Επειδή χρωστάς. Και γιατί δεν έρχεσαι να σε χρεώσουμε? Γιατί θα στα χαρίσει? Θα στα χαρίσει το δημόσιο ή το κράτος? Ή θα βάλεις ένα βουλευτή? Ωραία. Ό,τι σας χαρίσουνε, μετά θα έρθω εγώ. Εγώ είμαι εδώ. Εγώ πέρασα. Εσείς δεν το έχετε καταλάβει. Εγώ έχω περάσει. Και όποιος έχει κάτσει απέναντί μου, Νίκο Χατζηνικολάου και κάθε ένας καθεστωτικός, του λέω ότι θα έχει πολύ μεγάλο πρόβλημα. Για ό,τι ψέμα έχει πει, για ό,τι καταδίκη έχει φτιάξει, για ό,τι υπόθεση έχει φτιάξει, θα έχει πολύ μεγάλο θέμα. Και αν δεν κατάλαβες, θες σήμερα, θες αύριο, θες ένα χρόνο, εγώ θα είμαι εκεί. Εκεί δεν υπάρχει κανένας άλλος. Στην Ελλάδα τη διοικώ. Ειδικούν οι συνέλληνες, οι Έλληνες και η Ελληνοσυνέλευση. Το κατάλαβες, Νίκο Χατζηνικολάου, και κάθε καθεστωτικό. Να μην πω, και κάθε καθεστωτικός μηχανισμός. Ρε, δεν το καταλάβατε. Πού θα πάει? Γιατί κάθεσαι απέναντί μου και καθένας? Στον Α ο Αντωνάκης έβγαλε τα δικά του. Ναι, λέει, τον κυνηγάει η αστυνομία. Ρε, τι να μου κάνει η αστυνομία, ρε κερατάδες? Αφού τελικά κάποια στιγμή, όταν εγώ θεωρήσω και τελειώσω τις δουλειές μου, θα φτάσω στη φυλακή, θα πάω στη φυλακή για να πάρω με τη φυλακή να βγω με τις φυλακές έξω. Οι καθεστωτικοί φοβούνται να με βάλουν φυλακή, θα με βάλουν σε κανένα ραντάρ για να μην μιλάω με κανέναν. Και επειδή δεν γουστάρω τόση μοναξία από αυτή που έχω παραπάνω, κάθομαι έξω γιατί έχω πολλές δουλειές να κάνω. Ρε ζωντόβολα.
Στη φυλακή έχετε βάλει τα αδέρφια μου, με ό,τι κολονόμο και με ό,τι παράνομο νόμο έχετε βγάλει. Τα οποία το έχετε κάνει για να σκοτώσετε την πολιτεία, τον άνθρωπο, τα πάντα. Και όπως η δικιά μου καταδίκη, χιλιάδες καταδίκες τέτοιες είναι εκεί μέσα γιατί δεν εξυπηρετούν το καθεστώς και για το καθεστώς κανονίζει ποιος θα είσαι. Αυτά τελειώσαν με μένα. Δεν φοβάμαι τη φυλακή, θα πάω κάποια στιγμή να πάρω και τις φυλακές έξω και θα έρθω και με τις φυλακές έξω. Και όλες οι οικογένειες των φυλακισμένων είναι έξω στην πολιτεία, ζουν οι άνθρωποι. Θα έρθουν στην Ελλήνο συνέλευση. Δεν καταλαβαίνετε ότι κινδυνεύετε από εδώ και πέρα με ό,τι ψέματα λέτε. Δεν το καταλαβαίνετε. Δηλαδή μέχρι πού θα πάει αυτή η ιστορία. Άντε ρε Νικολάκη. Λοιπόν, σας προκαλώ. Συνεχίστε αυτό που κάνετε. Είναι δικιά σας επιλογή. Η δικιά μου είναι πολύ συγκεκριμένη. Δεν έχω τίποτα μαζί σας και ούτε θέλω να έχω. Αν όμως θέλετε τόσο μεγάλη κόντρα μαζί μου, θα την έχετε. Γιατί εσείς προκαλείτε εμένα. Εγώ δεν προκάλεσα εσάς. Εσείς λέτε ψέματα για μένα. Εσείς λιδωρείτε και βρίζετε εμένα. Εσείς δεν βγάζετε την αλήθεια όλη αυτή που συμβαίνει. Σκοτώνετε τον Ελληνά μου, τον αδερφό μου, σκοτώνετε την πολιτεία μου, σκοτώνετε τον πολιτισμό μου, σκοτώνετε την αλήθεια, σκοτώνετε τη δικαιοσύνη, διάγετε τα πάντα. Και δεν σας επιτρέπω από εδώ και πέρα. Και θα το σταματήσω με οποιοδήποτε τρόπο. Και κάτσε απέναντί μου. Δεν έχω να σου πω κάτι άλλο. Αγωνιστικούς χαιρετισμούς.